Ανακοινώθηκε η μερική χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από το ερχόμενο Σάββατο 19 Φεβρουαρίου. Οι προτάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα νέα μέτρα και την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών για τον κορονοϊό έγιναν δεκτές από την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης Παμβώτης, Χρήστος Τάτσης, αναφέρθηκε στα νέα αυτά μέτρα, τα οποία και θα εφαρμοστούν και αναμένεται να δώσουν μία μικρή ανάσα, ειδικά στα νυχτερινά καταστήματα διασκέδασης. Το γεγονός ότι θα επιτρέπονται οι όρθιοι θα επιτρέψει στα καταστήματα να δουλέψουν με μεγαλύτερο αριθμό πελατών. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας είχε εισηγηθεί αλλαγές στα μέτρα στην εστίαση, ζητώντας να καταργηθεί το όριο ατόμων ανά τραπέζι, κάτι που ήδη εφαρμόζεται. Ωστόσο, το πλήγμα στην εστίαση είναι μεγάλο, καθώς από τη μία τα μέτρα και από την άλλη η οικονομική δυσχέρεια αποθαρρύνει τους περισσότερους που δεν βγαίνουν παρά μόνο για ένα καφέ ή πολύ πιο σπάνια για ένα φαγητό. Κοιτάξτε, για την υγειονομική κατάσταση σίγουρα δεν είναι το. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει ή όχι. Αυτό το έχουν αναλάβει ειδικοί να το κρίνουν. Από εκεί και πέρα για τα καταστήματά μας σίγουρα θα είναι το καλύτερο. Εμείς τόσο καιρό δυστυχώς τα πληρώσαμε όλα. Και περιμέναμε τουλάχιστον να μην χάσουμε τις απόκρισεις. Όπως φαίνεται, δεν θα τις χάσουμε, θα λειτουργήσουν. Τώρα, αν ο κόσμος αντιδράσει και βγει όπως πριν, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αν φοβηθεί την υγειονομική κρίση που είπατε, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά σίγουρα θα είναι καλύτερο για τα καταστήματα να υπάρχει μια χαλαρότητα και να μην είμαστε πάλι εμείς αυτοί που θα πληρώσουμε την κρίση. Επειδή είχε πριν από αυτή τη χαλάρωση των μέτρων που θα επιτραπεί ουσιαστικά στους όρθιους, είχαμε μια απελευθέρωση ό,τι αφορά τα άτομα ανά τραπέζι. Ναι. Αυτό φάνηκε να αποδίδει, δηλαδή να υπάρχει μια καλύτερη κινητικότητα στα καταστήματά σας. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε κριτήριο. Έχουν τρεις μέρες, τέσσερις που έχει αυτό το μέτρο. Από αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι το κριτήριο, ιδίως και για την πόλη μας που είναι ένα τριήμερο που το περιμένουμε και λειτουργούμε σε βάση αυτού του τριημέρου, θα είναι το κριτήριο και θα το δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Μέσα σε όλα αυτά, δυστυχώς, ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει, βλέπουμε ότι δεν βγαίνει λόγω της ακρίβειας, η οποία ακρίβεια έχει φτάσει και στα νοικοκυριά και δυστυχώς δεν μπορούμε να γεμίσουμε τα καταστήματα. Τα βλέπουμε καθημερινά, η πτώση συνεχίζεται, δεν έχει αυξηθεί η κίνηση των καταστημάτων. Και με την ενέργεια δεν έχει γίνει τίποτα και δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται τίποτα, δεν επιδοτείται. Εμείς δυστυχώς τα καταστήματα πληρώνουν διπλό ενίκιο αυτή τη στιγμή με την ενέργεια και με τα υγρά αέρια που αναγκάζονται να έχουν σε εξωτερικούς χώρους ένα έξτρα κόστος που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πολλοί κόσμος φοβάται να μπει στα εσωτερικά των καταστημάτων. Αναγκαζόμαστε να φτιάξουμε χώρους εξωτερικά αυτών ώστε να λειτουργήσουμε. Και δυστυχώς έχουν επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ήδη επιβαρημένα ταμεία μας. Αυτή η αύξηση του κόστους έχει μετακυλιστεί ήδη στις τιμές στα καταστήματά σας, κύριε Τάτση? Ακόμη όχι, στα περισσότερα καταστήματα όχι. Σε κάποια έχει ξεκινήσει. Έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες με όλους τους καταστηματάρχες. Τώρα θα κάνουμε σύντομα και συνέλευση για να συζητήσουμε αυτό το κόστος, το οποίο δεν γίνεται να το επομισθούμε εμείς ακόμη μια φορά. Είναι τεράστιο, πρέπει να γίνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα. Οι ανατιμήσεις θα πρέπει να γίνουν ώστε να είναι βιώσιμη κάθε επιχείρηση. Δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό, ούτε μπορούμε να το καθορίσουμε, θα είναι 5, 10, 20% ή 5, 10, 20 λεπτά. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει την ανατίμηση βάσει της αύξησης που έχει στα καταστήματα, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι... δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει σαν κόστος έξτρα αυτός. Δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί και οι πρώτες ύλες όλες αυξάνονται ανάλογα τη λειτουργία. Στη μαναβική να πάμε είναι αυξημένα, στα κρέατα να πάμε είναι αυξημένα, στα γάλα να πάμε είναι αυξημένα, στο ψωμί είναι αυξημένα. Οπότε όλα είναι αυξημένα. Δεν ξέρω πού ο καθένας μπορεί να έχει περισσότερη κατανάλωση και πώς μπορεί να μετακυλήσει την αύξηση.